Σε κάθε περίπτωση έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Είπατε για τη Λαμία, κύριε Παπαδάκη. Εκεί πέρα τα έχουν παίξει οι συνάδελφοι. Γι' αυτό πήγε και ο υπαρχηγός. Τώρα πάνω από 100, σχεδόν 110 αστυνομικοί φυλάνε το σκήνομα του Κουφοντίνα. Είναι απίστευτο αυτό. Και άμα σας πω, που δεν μπορώ να το πω, πόση δύναμη έχει όλη η Λαμία, όλος ο νομός πόση έχει, δηλαδή θα μας φύγουν τα μαλλιά. Είναι τρελό αυτό. Δηλαδή από το θεωρείτε ήδη νεκρό τον Κουφοντίνα και λέτε το σκήνομα? Γιατί νομίζω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι αδιάφορο. Αν ο κύριος Κουφοντίνας είναι ζωντανός, νεκρό. Εγώ μιλάω για τους συναδέλφους μου. Ήρθα και τον κύριο Κουφοντίνα εδώ. Ήρθα και τους συναδέλφους μου. Για αυτούς που πήγαν να κάψουν οι κουφοντινόφιλοι. Όχι για τον κύριο Κουφοντίνα, είναι πολιτικό το θέμα. Εγώ είμαι συνδικαλιστής. Όχι, μα δεν το θεωρείστε ήδη. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Στρατάκη, ο κύριος Κουφοντίνας. Εμένα με ενδιαφέρει να μην κλάψω κι άλλο μάτι. Να μην κλάψω κι άλλο συνάδελφό μου. Απλά μια ο Λουκάς έχισε τα μυαλά ενός συνάδελφου μου μέσα στην τράπεζα 28 χρονών. Στο μάτι. Δεν θέλω να ξαναγίνει αυτό. Αυτούς που κλάψατε στο μάτι. Περισσότερο γι' αυτό και ενδεχομένως και ο Γιάννης τώρα. Κανείς δεν συμφωνεί ούτε με τις επιθέσεις εναντίον σας, ούτε με αυτές τις διαδικασίες. Αλλά το να βγαίνετε όμως ως εκπρόσωπος συνδικαλιστικός και να μιλάτε για έναν ο οποίος δίνει τη δική του μάχη με τις δικές του αρχές, με τις δικές του, αν θέλετε, ιδεολογίες και αν λέτε για σκήνομα. Την ώρα που ο άνθρωπος είναι ακόμα ζωντανός, θεωρώ ότι προσβάλλει πρωτίστως εσάς. Αν δεν το καταλαβαίνετε, πρόβλημά σας. Δεν το καταλαβαίνω και είναι πρόβλημά μου.